Λοιπόν, κυρία Ράζου, να έρθω σε εσάς λοιπόν. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είστε πάντα πολύ συνεπείς σε αυτά που υποστηρίζετε. Απλώς στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, δεν φαίνεται να ενισχύσατε τις δυνάμεις σας. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Και τι θα κάνετε για να το διαφοροποιήσετε στην εθνική κάλπη? Μας ανησυχεί ότι οδεύουμε προς την κάλπη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, μέσα σε ένα κλίμα που εντείνονται τα κριτήρια εκείνα που αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από το να επιλέξει με βάση τις πραγματικές του ανάγκες μπροστά στην κάλπη. Από αυτή την πλευρά και οι δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη προηγούμενα που αναφέρατε, για να μην υπεκφύγω και από τη συζήτηση που κάνουμε εδώ και θα σας πω και για το ερώτημά σας, αποσκοπεί στο να διαμορφώσει ένα ακόμα δίλημα μπροστά στην κάλπη, αυτό της κυβερνησιμότητας, που κατά τη γνώμη μας, σε ό,τι αφορά τον κόσμο που απευθύνεται, θα πρέπει να συνδυαστεί με το ποια κυβέρνηση και τι κυβέρνηση θα είναι αυτή και τι πολιτική θα υλοποιήσει, για να δούμε για το αν συμφέρει το λαό αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει στις 7 του Ιούλη το βράδυ. Θα έχουμε κυβέρνηση, θα έχουμε συσχετισμό, να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, τέτοιο στις 7 του Ιούλη, που θα επιτρέπει στις 8 να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μόνο που εμείς σαν ΚΚΕ λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή. Το δείχνουν, ναι, αλλά, τα προγράμματα. Ναι, αλλά κύριε Ράζο, αυτό το λέτε πάντα, ναι, ναι, σχεδόν μονότονα, ναι, χωρίς να δίνετε μια λύση στο αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο κάνετε κριτική, θα μπορούσε να πει κάποιος εκ του ασφαλούς. Ναι, δεν είναι και τόσο ασφαλές να κάνεις κριτική από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων και να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, υποστηρίζοντας τις ιδέες σου, τις διεκδικήσεις και τα λαϊκά συμφέροντα των ανθρώπων, τα οποία καταγουργούνται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην περίοδο της κρίσης. Είτε οι κυβερνήσεις ήταν αυτοδύναμες, είτε ήταν συμμαχικές. Από αυτή την πλευρά, για να επανέλθω σε αυτό που προσπαθούσα να πω προηγούμενα, έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να κρίνει ο λαός τι του λένε τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν την επόμενη μέρα ότι θα υλοποιήσουν. Από αυτή την πλευρά πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε με αυτοδυναμία, είτε με ανοχή, είτε με τη συμμετοχή άλλων κομμάτων, και απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο το κρίσιμο είναι ποια πολιτική δύναμη και θέλει και μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και εμείς λέμε ότι είναι το ΚΚΕ. Με όση δύναμη του δώσει ο λαός. Λοιπόν. Και όση δύναμη καταφέρει σε αυτή τη φάση να νιώσει το κουράγιο του και να αυξήσει και τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ, που είναι εγγύηση για να μεταφερθούν στη Βουλή λοιπόν, οι διεκδικήσεις. Θέλω στο σημείο αυτό να δώσω. Πάω στην κυρία Ράζου για να βάλω και ένα θέμα της επικαιρότητας σήμερα πολύ ψηλά, και μιλάμε για μία ακόμα εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού, που για μία ακόμα φορά, κυρία Ράζου, αποτύπωσε το κλίμα και τις συνθήκες ανομίας που επικρατούν όχι μόνο στις φυλακές, αλλά κυρίως εντός των φυλακών και των σοφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας. Θέλω το σχόλιο σας. Ναι, αλλά να μην κάνω ένα σχόλιο εγώ σε ΚΚΕ για τα προηγούμενα όλα που κουβεντιάσαμε. Πολύ σύντομα, πολύ γιατί σοβαρά. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό, πολύ σύντομα. Γιατί από την τουρκική προκλητικότητα. Θα ήθελα όμως και το σχόλιο στο σας. Στον Κορυδαλλό υπάρχει μια απόσταση, με συγχωρείτε δηλαδή. Και θεωρούμε μεγάλο πράγματι ζήτημα και ιεραρχικά, εντάξει, αν το θέλετε. Έχετε δίκιο, κόμμα, απλά θέλω να θέσουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Ναι, πάμε για να μου πείτε και για τις φυλακές. Θέλω, λοιπόν, επιτρέψτε μου σε αυτό τώρα εδώ λιγάκι να επιμείνω. Γιατί εμείς σαν ΚΚΕ στα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας θέλουμε να συνεχίσουμε να δείχνουμε στον ελληνικό λαό τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή ότι η τουρκική προκλητικότητα εντάθηκε σε μια περίοδο που ενισχύθηκε η παρουσία των δίθεν συμμάχων μας στην περιοχή σε θέσεις σε ό,τι αφορά, εννοώ, την ατοποίηση των Βαλκανίων, την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Από αυτή την πλευρά η τουρκική αστική τάξη μέσω του Ερντογάν και της κυβέρνησής του παζαρεύει για μια συνολική διευθέτηση στην περιοχή υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας. Και από αυτή την πλευρά πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ δεν ήταν καθόλου, επιβεβαιώνεται από την πράξη, ότι δεν είναι παράγοντας ασφάλειας και προς όφελος των λαών της περιοχής η ενίσχυση της παρουσίας των νατοϊκών και αμερικάνικων δυνάμεων στην περιοχή, ένα, ούτε των ενεργειακών μονοπωλιακών συμφερόντων και εταιριών που έχουν μοιράσει τα οικόπεδα, τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώθηκε
και το συμβόλαιο με την ExxonMobil στην νότια της Κρήτης που θα ξεκινήσουν και εδώ. Σαφές, κύριε Ράζου. Πώς το λένε, οι έρευνες για την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων. Αυτοί είναι παράγοντες ανησυχίας, παράγοντες κλιμάκωσης των επικίνδυνων σχεδιασμών στην περιοχή και εδώ πράγματι ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα και να ενωθεί κάτω από τα δικά του συμφέροντα ειρήνη στην περιοχή λοιπόν. Και κάτω, όχι κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Να επιλέξουμε λοιπόν. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο είναι διατεθειμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα να αλλάξει το πρόγραμμα για να γίνει το τίποτα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα το άλλαξε δύο φορές το πρόγραμμά του. Εμάς μας όχι τώρα εκ νέου, με βάση την νεότερη πληροφορία που φρέσκει από την Ας αλλάξουν και οι άλλοι λίγο τα προγράμματά τους. Μάλιστα.